Απέφυγε να απαντήσει για το τηλεοπτικό της μέλλον. Πάντως εγώ έτσι λίγο. Και χρόνια πολλά να τη πούμε. Αισθάνομαι ότι για να το είπε αυτό στην αέρα με καλεσμένους τους Κούτρα Τζούνο. Κάτι μέσα σε ένα καθάκι έχει μείνει λίγο. Και μετά από τόσο καιρό βέβαια, έτσι. Και λογικό είναι και σε μένα θα άμενε, δηλαδή μιλάμε τώρα. Και προφανώς δεν έγινε εν τη ρήμη του λόγου. Παιδιά, η Μαρία Μπακοδήμου είναι πολύ έμπειρη παρουσιάστρια, ξέρει τι λέει και δεν ήταν μια μπιχτούλα. Το πήγε all the way. Μα αυτό σου απάντησε κιόλας. Σου απάντησε κιόλας ότι εγώ την αποτελώ στην εκπομπή. Ακριβώς. Mm-hmm. Δηλαδή, όσο ξεκάθαρη ήταν η face στον αέρα της εκπομπής της, άλλο τόσο ξεκάθαρη ήταν και η Μαρία Μπακοδήμου. Και τώρα και όταν αναφέρθηκε στους ατέριαστους. Αλέξανδρε, πάμε να δούμε τι λέει το δικό σου ρεπορτάζ για το τηλεοπτικό μέλλον της Μαρίας. Λοιπόν, έχει δημιουργηθεί ένα πάρα πολύ μεγάλο χάσμα μεταξύ του καναλιού και της Μαρίας Μπακοδήμου. Η Μαρία Μπακοδήμου σίγουρα, το γνωρίζουμε αυτό, έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, ενεργό συμβόλαιο, επομένως ανήκει στο κανάλι και του χρόνου. Από εκεί και πέρα, το μικρό χάσμα που είχε δημιουργηθεί στην αρχή της σεζόν με την αλλαγή της εκπομπής της, με το ότι έφυγε από τις καθημερινές και πήγε το Σαββατοκύριακο, μεγάλωσε ακόμα παραπάνω από την πλευρά του καναλιού αυτή τη φορά. Μετά τις τελευταίες δηλώσεις, τη συνέντευξη την οποία είδαμε με τους ατέριαστους. Το κανάλι ενοχλήθηκε που άφησε, έκανε αυτό το χιούμορ η Μαρία. Έχει ενοχληθεί αρκετά το κανάλι. Έχει συζητήσει και με την ίδια τη Μαρία Μπακοδήμου, όχι τώρα, όταν συνέβη το περιστατικό αυτό. Από εκεί και πέρα, με βάση τις δικές μας πληροφορίες τώρα, άσχετα αν η Μαρία Μπακοδήμου θα παραμείνει ή όχι στο κανάλι, μπορεί να κάνει κάτι παρόμοιο με αυτό που κάνει τώρα, αλλά σίγουρα δεν θα είναι μια εκπομπή όπως αυτή που τη γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Τι θα είναι? Δεν το ξέρω. Θέλω να πω ότι θα συζητήσει, αν παραμείνει στον Sky, θα συζητήσει με το κανάλι για κάτι διαφορετικό. Να μην είναι μαγκαζίνο δηλαδή. Είναι. Αυτό. Αυτό. Παρά το ότι πηγαίνει και καλύτερα σίγουρα, στο νούμερο. Και σίγουρα, μπορώ να σας το πω με σιγουριά, ο Sky δεν θα επαναφέρει ξανά την μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου. Μια ταλαιπωρημένη ζώνη που τρία χρόνια έχουν γίνει τρεις αλλαγές. Φέτος που πάει καλά επιτέλους και άλλες χρονιές πήγαινε. Δεν πήγαινε άσχημα, αλλά τέλος πάντων φέτος είναι πιο στρωτή. Όταν λέω, συγγνώμη Λαμπρό, όταν λέω μεσημεριανή εννοώ με την αρχική της μορφή, έτσι δεν πήγαινε και τόσο καλά να πούμε. Μετά άλλαξε. Το 3-5 ας πούμε. Το 3-5 εννοώ εγώ, που ήταν κάποτε και ο Γρηγόρης ο Κουντάρας και η Αντελίνα Βαρθακούρη. Και φέτος και η εκπομπή της Μαρίας Μπακοδήμου άλλαξε ώρα και ήρθε νωρίτερα. Ναι, αλλά μου κάνει εντύπωση αυτό που λες, γιατί ένα παραπάνω ότι απέδωσε η αλλαγή, πως απέδωσε η αλλαγή της ώρας και λες ότι το μετακίνησα κάτι και εκεί μου πάει καλύτερα. Και ομολογουμένως, ας πούμε, είναι. Τα πρόσωπα και η ώρα. Ναι. Ήταν πολλές οι αλλαγές. Άρα, γιατί από την άλλη πλευρά, όταν ένας επαγγελματίας προσπαθεί για το καλύτερο δυνατό για αυτόν, τον έχει πειράξει και κάτι, δεν είναι και κακό. Δηλαδή, μην ευνουχιστούμε κι όλοι να φοβόμαστε να μιλήσουμε. Κατάλαβες, θέλω να πω. Εντάξει, ήταν ένα. Αλλά είναι καλό να τα βρούνε μεταξύ τους. Δεν και είπε όχι... και κάτι κακό, δηλαδή, όχι, η Μαρία. Ναι, έχουμε ακούσει κατά καιρούς χειρότερα πράγματα από άλλες εκπομπές να λέγονται για τα κανάλια τους. Οπότε είναι κάτι πάρα πολύ λαφρύ. Και είπε και κάτι που γνωρίζαμε όλοι, ότι η άφιξη της Face στο σταθμό, που ήταν μια μεταγραφή πολύ συζητημένη και πάρα πολύ μεγάλη και δυνατή, άλλαξε λίγο το πρόγραμμα. Και ο σταθμός θα το γνώριζε αυτό. Δηλαδή, δεν έπεσε από τα σύννεφα. Και επίσης, αφού λέμε ότι λες τώρα, Αλέξανδρο, ότι έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα η Μαρία Μπακοδήμου. Υπάρχει περίπτωση να τη δούμε σε καθημερινό πρόγραμμα? Σε καθημερινό. Αν το Σαββατοκύριακο. Πρωινό, σίγουρα όχι. Όχι. Τώρα, αν αναλάβει κάποιο άλλο κόνσεπτ. Μα θυμάστε ότι πέρσι λέγαμε πριν πάει η Μαρία στο Sky ή και όταν πήγε ότι της έχουν προτείνει δύο εκπομπές. Γιατί πάντα ο Sky προτείνει δύο πρόκληση σε κάθε παρουσιαστή. Ναι. Και... Η δεύτερη ποια ήτανε, μωρέ? Η δεύτερη. Ήταν ένα βραδινό talk show. Βραδινό talk show. Το οποίο δεν θα γίνει καθόλου, έχει φύγει από το πλάνο. Όχι, φέτος έχει ληφθεί αυτή η απόφαση από πριν τα Χριστούγεννα ότι δεν θα βγει στον αέρα. Να την ευχαριστήσουμε πολύ.